Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι η ζωντανή δημοσιογραφική εκπομπή, είναι οι παρεμβάσεις εδώ από το Star Βορείου Ελλάδος. Τα λέμε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Έχουμε ενδιαφέροντα θέματα και στην σημερινή εκπομπή. Να τονίσουμε φυσικά ότι είμαστε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία όπου κυριαρχεί το θέμα της αξιολόγησης, των προαπαιτούμενων, γενικότερα της οικονομίας και του χρέους, για το οποίο η κυβέρνηση έχει επενδύσει πάρα πολλά στο θέμα της μείωσής του. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει παραμένει στο πρόγραμμα μόνο αν το χρέος γίνει βιώσιμο. Δεν είναι βιώσιμο. Γίνεται και η συζήτηση για το ρόλο που θα έχει αν θα παραμείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πρόγραμμα της χώρας. Έχουμε σε λίγη ώρα από στιγμή σε στιγμή τη συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για το θέμα της διαφάνειας και της διαφθοράς. Προκλήθηκε μετά από παρέμβαση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Και φυσικά έχουμε και σημαντικές εξελίξεις σε τοπικό επίπεδο. Τα αγροτικά είναι σε υψηλή ατζέντα, θα το χαρακτηρίζαμε έτσι, σε υψηλή θέση αυτή την ώρα. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για τις τιμές. Θα δούμε και ρεπορτάζ. Πολλές ποσότητες σιτηρών αυτή τη στιγμή είναι απόλυτες. Αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος πολλά προβλήματα και ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα η περιοχή των Τεναγών Φιλίππων είναι το θέμα με τον ΤΑΠ, τον αγωγό φυσικού αερίου, για τον οποίο τόσο μεγάλη συζήτηση έχει γίνει. Θα τα δούμε όλα, θα τα δούμε όλα με μια χρονική σειρά θα λέγαμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και το τι γίνεται στη Βουλή, εμβόλυμα κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Και εδώ στο στούντιο θα έχουμε τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Στάθη Φυρινίδη. Είναι αγρότης, είναι συνεταιριστής, πολλά χρόνια δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο του Δοξάτου. Κύριε Φυρινίδη, καλό σας μεσημέρι. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας, κύριε Φυλακτέ. Είναι τόσο μελανή η κατάσταση με τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, κύριε Φυρινίδη? Είναι κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Θυμάμαι ο πατέρας μου πουλούσε αγροτικά προϊόντα σε υψηλότερες τιμές, σχορεμένος πριν 25 χρόνια και 20. Σε υψηλότερες τιμές, ενώ όλα έχουν ακριβήνει, ενώ όλα έχουν πάει στα ύψη από το θέμα αγροτικών εφοδίων, βλέπουμε ότι οι τιμές παραμένουν ίδιες. Το τι μελιγενέστε είναι... Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ας πούμε, με τα σιτηρά, εσείς σπήρατε στάρια, καλαμπόκια, τέτοιες παραγωγές? Ναι, είχαμε στάρια τα οποία πουληθήκαν σε τιμές εξευτελιστικές. Πόσο δηλαδή, 10, 12 λεπτά, 14? Εντάξει, αν παίζει ένα λεπτό πάνω κάτω, ήταν πολύ χάλια οι τιμές. Τώρα αυτό... Τα εφόδια κάθε χρόνο αυξάνονται, το κοστολόγιο αυξάνεται. Ο ΦΠΑ αυξήθηκε. Όλα αυξάνονται αυτό. Και αυτό το περιβόητο κόστος παραγωγής των αγροτών, το οποίο κάθε κυβέρνηση μας έχει τάξει ότι θα το μειώσει, κανείς από αυτούς δεν έχει ασχοληθεί. Κανείς μα κανείς. Μάλιστα, και πρέπει να τονίσουμε φυσικά ότι γίνεται αυτό σε μια συγκυρία σε όλα τα επίπεδα, πρέπει να πούμε, κύριε Φυρινίδη. Όλοι συζητάνε για ανάπτυξη της παραγωγικότητας, της παραγωγής, να υπάρξουν καινούργιες παραγωγές, να υπάρξει μια ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και επί της ουσίας οδηγούμαστε στον ίδιο φαύλο κύκλο να συζητάμε για τιμές Ανατολικής Ευρώπης σε μια χώρα που έχει αυξημένο κόστος. Και άλλα προαπαιτούμενα, τα έχουμε τονίσει αυτά, και στην αγροτική φυτική παραγωγή και στον κτηνοτροφικό τομέα. Μαύρο το μέλλον της γεωργίας στην Ελλάδα. Όσα και αν ακούγονται, τίποτα δεν υλοποιείται. Μιλάνε για επαναστατικές καλλιέργειες καινούργιες. Πού είναι? Βγήκαν οι γεωπόνοι να πούνε τους αγρότες. Οι αγρότες φοβούνται, είναι διστακτικοί. Κάποιοι νέοι προσπαθούν να βάλουν κάποια καινούργια παραγωγή, αλλά αν δεν οργανωθούμε, δεν πρόκειται να περπατήσει αυτό. Υπήρξε μια κινητοποίηση, κύριε Φυρινίδη, η οποία έδειξε το δρόμο, θα λέγαμε. Ήταν μεγάλη κινητοποίηση αυτή, η περισσινή των αγροτών. Τελικά βγήκε ενισχυμένος ο αγροτικός κόσμος από αυτή την κινητοποίηση ή πάλι με κάποιον περίεργο τρόπο, θα λέγαμε, με κάποια, θα την χαρακτηρίζει έτσι, ταχυδακτυλουργία, χάθηκε ό,τι παρήχθη από την κινητοποίηση αυτή? Δεν κερδίσαμε τίποτα. Οι αγρότες βγήκαν στους δρόμους, αλλά δεν κερδίσαμε τίποτα. Το μόνο που έμεινε ήταν κάποιες, πιστεύω, μηνύσεις οι οποίες θα γίνουν
για παρακόλληση κυκλοφορίας. Τίποτε άλλο. Κάθε φορά που κινητοποιούνται οι αγρότες, κάποιοι αγρότες προτεργάτες την πληρώνουν. Ένας από αυτούς και εσείς, από όσο ξέρω, ή όχι? Εντάξει, εγώ ξεγλίστρησα, αλλά κάποιοι πολλοί φίλοι μου έχουν εμπλέξει και με τη δικαιοσύνη. Ορίστε, τα παιδιά από το Φωτολίβος είναι καταδικασμένα. Αυτή τη στιγμή είναι με αναστολή. Εάν γίνει κάποια κινητοποίηση, θα πρέπει, και μιλάω για τους αδέσμευτους αγρότες, θα πρέπει να μην συμμετέχουν, γιατί αν συμμετέχουν και οι ίδιοι, είναι ήδη καταδικασμένοι με αναστολή. Για να το πούμε λαϊκά. Έτσι ακριβώς. Στις τελευταίες κινητοποιήσεις, εκεί στον κόμβο του Κεφαλαρίου, όπου βρεθήκαν και οι αγρότες του Αγίου Αθανασίου, κάθε ημέρα η αστυνομία έπαιρνε κάποια ονόματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους τα ονόματα έχει πάρει η αστυνομία. Θα οδηγηθούν σε δικαστήρια, δεν θα οδηγηθούν. Πάντως, πιστεύω ότι όλοι οι αγρότες θα συμπαρασταθούν αυτά τα παιδιά τα οποία ενδεχομένως να εμπλακούν. Να χαιρετήσουμε, αγαπητέ Στάθη, τον Θέμη τον Καλπακίδη, είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Καβάλας. Δεν ξέρω, κύριε Καλπακίδη, γενικότερα οι κινητοποίησεις, γιατί έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή, έχουν και, θα το χαρακτήρισε έτσι, κάποιες συνέπειες για αυτούς οι οποίοι θεωρούνται προτεργάτες. Και προτεργάτες θεωρούνται κυρίως αυτοί που είναι πρόεδροι, αντιπρόεδροι σε διοικητικά συμβούλια. Αντιμετωπίζετε σχεδόν όλοι τέτοια προβλήματα, ή κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνετε λάθος. Σήμερα δυστυχώς δεν εφαρμόζεται το δίκαιο, αλλά εφαρμόζεται ο νόμος. Δεν έχει σημασία αν είναι δίκαιος ή άδικος ο νόμος. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι όλοι οι νόμοι που ψηφίζονται κατά κύριο λόγο είναι άδικοι και εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, γιατί μέσα σε αυτή συμπεριλαμβανόμαστε και εμείς, και εφαρμόζονται αυτοί οι νόμοι. Το δίκαιο είναι να υπάρχει συμφέρον, να υπάρχει δουλειά για τον τόπο, για τους ανθρώπους, αλλά επειδή κάποιοι άλλοι έχουν άλλα σχέδια, όταν αντιδρούμε σαν πολίτες ή σαν συντεχνίες, γιατί θέλουμε να υπερασπιστούμε το δίκαιο του τόπου και το δικό μας φυσικά και των παιδιών μας, κάποιοι έχουν πρόβλημα και εφευρίσκουν αυτούς τους νόμους και με κάποιο τρόπο προσπαθούν να μας κλειδώσουν και να μην μπορούμε να κινηθούμε. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην πραγματικότητα στην Ελλάδα, όσο και αν θέλουν να το κρύψουν κάποιοι. Για πέστε μου τώρα, συζητήσαμε και για το θέμα, γιατί θα πάμε στον ΤΑΠ μετά, και για το θέμα των τιμών των αγροτικών προϊόντων, κύριε Πρόεδρε, και βλέπουμε ότι οι τιμές χρόνο με το χρόνο φθήνουν. Ο Στάθης ο Φιρινίδης και ο αείμνηστος πατέρας του, σε εκπομπή δικιά μου είχε φέρει ένα χαρτί με το πόσο πουλιόταν τα σιτηρά το 85 και νωρίτερα, πουλιόταν ακριβότερα από ό,τι πουλούνται σήμερα. Είναι μια οξύμορη κατάσταση. Δεκαπλασιάστηκε, 20πλασιάστηκε το κόστος από τότε, αλλά οι τιμές είναι ίδιες και χαμηλότερες. Σας ακούω. Κομπική γραμμή, πρέπει να πούμε. Συμβαίνουν αυτά σε μια ζωντανή εκπομπή. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι με τον κύριο Θέμη Καλπακίδη και φυσικά ο λόγος που επικοινωνήσαμε μαζί του είναι για να συζητήσουμε και για τον αγωγό ΤΑΠ. Έχετε που έχετε όλα αυτά τα προβλήματα? Ναι, κύριε Καλπακίδη. Σας θέσαμε το θέμα για το κόστος και τις τιμές, οι οποίες είναι πολύ υψηλότερες, το κόστος πολύ υψηλότερο, οι τιμές χαμηλότερες. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, όταν τα προϊόντα που καλλιεργούμε είναι χρηματιστηριακά καταρχήν, δεν μπορούμε εμείς να καθορίζουμε τις τιμές. Τα προϊόντα που καλλιεργούμε σε μεγάλο βαθμό, δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε το κόστος της παραγωγής. Ενώ κάποιοι μας λένε ότι θα πρέπει να παίρνουμε σπόρους, φάρμακα, λοιπάσματα από εδώ, και συμφωνούμε εμείς με αυτό και υπάρχει έλεγχος ως ένα σημείο σε αυτό, δεν ελέγχονται τα προϊόντα που γίνονται εισαγωγή από γειτονικές χώρες στην Ελλάδα. Υπάρχουν προϊόντα και υπάρχουν καταστάσεις τις οποίες ουσιαστικά θα πρέπει να καταπολεμηθούν από την ελληνική πολιτεία, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Όλοι μιλάνε για λαθρομετανάστες και αν είναι κάποιος άνθρωπος και δεν έχει ταυτότητα ή κάτι άλλο, είναι λαθρομετανάστης. Αλλά όταν ένα προϊόν έρχεται από γειτονικές χώρες, έρχεται με όποιο τρόπο, έρχεται χωρίς να γίνεται έλεγχος
για την υγεία του προϊόντος αυτού. Αυτό δεν είναι ελαφρύο προϊόν, είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να μπαίνει πάρα πολύ εύκολα στην ελληνική αγορά και να καταναλώνεται από τους Έλληνες καταναλωτές. Και έχουμε παραδείγματα του καλαμπόκι, έχουμε παραδείγματα τη ζάχαρη, όπου πριν από λίγο καιρό είχαμε ένα πόλεμο όπου έπεφτε ουράνιο και από εκεί φέρνουμε ζάχαρη και την τρώμε. Από τη γειτονική Σερβία πρέπει να πούμε, από το Κόσοβο, από την περιοχή των Σκοπίων. Καταλαβαίνετε ότι θα πούμε πάλι στο προηγούμενο ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη σκοπιμότητα που συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι η ευθύνη δεν έχουν μόνο αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν και ανέχονται όλα αυτά, ευθύνη έχουμε και εμείς, γιατί δεν αντιδρούμε δυναμικά. Και είμαστε μόνο επαναστατικές δηλώσεις και διάφορα τέτοια. Έχουμε δείξει στο παρελθόν πόση δύναμη μπορούμε να έχουμε. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε τι δύναμη έχουμε, ίσως γιατί υπάρχουν πολλές φορές κάποια μικροσυμφέροντα μεταξύ κάποιων ανθρώπων ή κάποιες μικροδιαφορές. Και πολλές φορές μπαίνει και ο παράγοντας κόμμα στην όλη ιστορία και εκεί διαλύονται τα πάντα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να αφήσουμε τις διαφορές μας στην άκρη και να κινηθούμε όλοι μαζί. Μπορούμε να κινούμε τα προϊόντα μας μόνοι μας, να κάνουμε, δεν θα έλεγα αυτή τη λέξη συνεταιρισμός, θα έλεγα, εν πάση προς κάποιου είδους τέτοιες συνεργασίες, θα έλεγα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κινούμε τα προϊόντα μας εμείς. Να πηγαίνουμε δηλαδή από την παραγωγή κατά από θέση ισχύως, λέτε, από θέση ισχύως. Και να υπάρχει τόση να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε καλλιέργειες. Σιγά-σιγά, γιατί δεν μπορεί να έρχεται σε αλυσίδα σπανάκι Ισπανίας 350 γραμμάρια και να το πουλάνε 3,5 ευρώ. Μάλιστα. Και εμείς για να πιούμε έναν καφέ θα πρέπει να πουλάμε 10 κιλά καλαμπόκι. Για πέστε μου τώρα, κύριε Πρόεδρε, έχουμε το θέμα με τον αγωγό ΤΑΠ, όπου εσείς προχωρήσατε ως αγροτικός σύλλογος, ως αγρότες της περιοχής, σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Τι ακριβώς κάνατε? Κοιτάξτε, αυτά που λέγαμε εμείς τα τηρήσαμε. Προσπαθούμε να αλλάξουμε την αλλαγή, να αλλάξουμε την όδευση του αγωγού και κινούμαστε στα πλαίσια της νομιμότητας σε οποιασδήποτε αντιδράσεις μπορούμε και δράσεις μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να καταλάβουν κάποιοι και κυρίως από την εξουσία, από την κυβέρνηση ότι δεν θέλουμε να περάσει ο αγωγός από εδώ. Το λυπηρό είναι ότι πριν από λίγο καιρό άκουσα κάποιον να λέει ότι πλέον δεν αποφασίζουν οι κοινωνίες. Υπήρχε ένα σύνθημα παλαιότερα που λέγαμε ότι στις δημοκρατίες αποφασίζουν οι κοινωνίες. Από τη στιγμή που δεν αποφασίζουν οι κοινωνίες όπως ισχυρίστηκε κυβερνητικός στέλεχος, άρα δεν έχουμε δημοκρατία. Πριν από μερικές μέρες παρανόμως εισέβαλαν σε χωράφια στην περιοχή του Ζυγού μηχανήματα της κοινοπραξίας που κατασκευάζει τον αγωγό, τα σταματήσαμε. Επαναφέραμε τον χώρο στην αρχική του κατάσταση και σήμερα το δεν είχαν βέβαια. Άδεια, δηλαδή δεν είχαν άδεια να ξεκινήσουν οι εργασίες ουσιαστικά. Δεν είχαν την έγκριση του ιδιοκτήτη. Δηλαδή περάσαν από χώρο χωρίς να έχουν έγκριση ιδιοκτήτη, έχουν το δικαίωμα να δεν μπαίνουν και σε χωράφια που δεν είναι δικά τους. Κοιτάξτε, υπάρχει μία απόφαση του Σκουρλέτη που λέει ότι ο αγωγός περνάει από εκεί και αυτοί δικαιούνται αποζημίωση. Αυτή η απόφαση του κυρίου Σκουρλέτη είναι μία απόφαση η οποία είναι μισή. Να μην πω αντισυνταγματική, να μην πω παράνομη και θα σας εξηγήσω γιατί. Δεν βασίζονται σε αυτόν τον νόμο, βασίζονται σε έναν άλλο νόμο που ψηφίστηκε για τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη και σύμφωνα με αυτό θεωρούν ότι μπορούν να μας πάρουν τα χωράφια και να περάσουν μέσα από τα χωράφια μας. Υπάρχει όμως και ένας άλλος νόμος, μια διεθνή συνθήκη η οποία έχει καταπατηθεί. Και άσχετα με το ποιος έχει υπογράψει και ποιος δεν έχει υπογράψει, εμείς μπορούμε να σταματάμε τα μηχανήματα οποιοδήποτε θέλει και θεωρεί ότι φύγονται οι επόμενες γενιές, οποιοδήποτε θεωρεί ότι δεν υπήρχε διαβούλευση και μπορεί να τα αποδείξει όπως μπορούμε και εμείς, και οποιοδήποτε θεωρεί ότι δεν είχε πρόσβαση στις πληροφορίες και στις αποφάσεις μπορεί να σταματήσει το έργο ανά πάσα στιγμή. Αυτά προβλέπονται από τις διεθνείς συμφωνίες. Και θέλω να πω κάτι για να το γνωρίζουν εκεί. Μπορούν να το αποτρέψουν αυτό, κύριε Πρόεδρε, οι αγρότες? Μήπως είναι, θα σας πει κάποιος, μα εδώ μιλάμε για
πολυεθνικές, για ισχυρούς παίκτες. Κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί να τα πάρει ένας αδύναμος με έναν ισχυρό. Ναι. Ούτε είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ούτε το νέο Κιλελέρ, έτσι δεν είναι. Έτσι, ούτε είπαμε ότι θέλουμε να σταματήσει το έργο. Εμείς αυτό που ζητήσαμε, που ζητάμε εδώ και 4 χρόνια και το ζητήσαμε από την Κοινοπραξία, είναι να αλλάξει η όρεξη του αγωγού. Στην περιοχή της Καστοριάς, αν δεν κάνω λάθος, η ίδια η εταιρεία βγήκε και είπε ότι ένας παραγωγός, ο οποίος είχε το μοναδικό του χωράφι, επειδή είναι καλή η εταιρεία, άλλαξε την όρεξη του αγωγού. Αυτό το ζητάει μια ολόκληρη κοινωνία και δεν αλλάζει την όρεξη. Επίσης, θέλω να πληροφορήσω αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην περιοχή της Δράμας και οπουδήποτε αλλού έχουν αποδεχτεί την όρεξη, θέλω να πω το εξής, ότι μπορούν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις έως τα 220 μέτρα δεξιά και αριστερά από τον αγωγό και όχι μόνο στα 40 μέτρα, στα 20 και 20, αλλά και στα, έως τα 200, γιατί ουσιαστικά σύμφωνα με την περιβαλλοντική τους μελέτη υπάρχει η μείωση της αξίας των άρτιων και οικοδομήσιμων συστημάτων, γιατί πλέον δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο σαν χωράφια. Δηλαδή οτιδήποτε υπήρχε άρτιο οικοδομήσιμο το οποίο μπορούσε κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθεί ως βιομηχανικός χώρος ή οτιδήποτε άλλο, και μην μου πει κανείς τώρα ότι γιατί μιλάμε για βιομηχανικούς χώρους τώρα, γιατί δεν μπορεί να αλλάζει χρήση το χωράφι μου γιατί το θέλει ο ΤΑΠ και να μην μπορώ εγώ να το αλλάξω χρήση μετά. Το ξέρατε αυτό, κύριε Φιλινίδη, εσείς? Ναι, έτσι. Δεν θα μπορεί να το κάνει. Οπότε θα πρέπει όλοι αυτοί που είναι πέριξ του αγωγού στα 200 μέτρα να ξεσηκωθούν και να πάνε στα δικαστήρια αυτοί που, εκεί όπου έχουν αποδεχθεί την αποδοχή. Εσείς τώρα λέτε ότι περιμένατε μια μεγαλύτερη στήριξη των πολιτικών παραγόντων γενικότερα, είστε ικανοποιημένος όμως από τη στήριξη που έχετε και από το Δήμο Καβάλας και από κάποιους φορείς τοπικούς, ή κάνω λάθος? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κάποιες αποφάσεις οι οποίες έχουν βγει από δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις αποφάσεις όσον αφορά το περιφερειακό συμβούλιο να μας στεναχώρησαν λίγο, αλλά από εκεί και πέρα οι αποφάσεις δεν αλλάζουν. Δεν έχει σημασία τι λέει το πρόσωπο, σημασία έχει τι λέει ο Δήμος. Ο Δήμος Καβάλας λέει ότι είμαστε μαζί με τους αγρότες και είμαστε μαζί στις προσφυγές, είμαστε μαζί στο κομμάτι το οποίο χρειάζεται στήριξη ο κόσμος, αλλά η λογική του είναι ότι από εκεί και πέρα όταν θα χρειαστεί να έχω κάποιο όφελος, σαν Δήμος θα το έχω. Η λογική είναι αυτή. Βέβαια από τη στιγμή που εμείς είμαστε σε μια διαμάχη με τη συγκεκριμένη εταιρεία και ο Δήμος Καβάλας και εμείς, φανταστείτε λοιπόν να παίρναμε και εμείς σαν αγροτικός σύλλογος μια χορηγία. Και όλη η ιστορία γίνεται για τη χορηγία στο Κοσμόπολης. Είναι διαφορετικά βέβαια τα πράγματα, γιατί εκεί είναι ένας Δήμος όπου ουσιαστικά, χωρίς να θέλω να το δικαιολογήσω, σκέφτεται διαφορετικά. Εμείς είμαστε ένας αγροτικός σύλλογος που σκεφτόμαστε διαφορετικά. Αυτή είναι η όλη διαφωνία μας. Τι λεφτά δίνουν, κύριε? Γίνεται συζήτηση, κύριε Καλπακίδη, διότι παίρνουν καλά λεφτά αυτοί οι οποίοι δίνουν τα χωράφια. Είναι καλά τα χρήματα με τα δεδομένα που γνωρίζετε εσείς? Με τα δεδομένα που γνωρίζω εγώ δεν είναι ψίχουλα. Γιατί αν σκεφτείτε ότι από αυτά τα χωράφια δεν θα ξαναφάει εσαΐ κανείς τροφή, είναι ψίχουλα. Αν σκεφτείτε ότι στον έλεγχο της εταιρείας περνάνε 210.000 στρέμματα και χάνουν την αξία τους άλλες τόσες χιλιάδες στρέμματα, ίσως και παραπάνω, φανταστείτε λοιπόν ότι τα χρήματα είναι ψίχουλα. Εδώ ουσιαστικά μιλάμε για μια παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας, όσο και αν ακούγεται περίεργο. Γιατί απλούστατα οτιδήποτε και να γίνει στην περιοχή ή γύρω από τον αγωγό, πλέον μπορώ να το λέω ελεύθερα, χωρίς να έχω φόβο και πρόβλημα με κανέναν, την έγκριση θα την παίρνω από τον ΤΑΠ. Έχει δώσει εντολές στο ΤΑΠ και λέει ότι εκεί θα επιτρέπονται συγκεκριμένα κτίρια. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Δουλειά. Αυτό θα σημαίνει. Σας πει κάποιος εδώ, κύριε Καρπακίδη, θα σας πει όμως ένας πολίτης, εδώ υπάρχει ανεργία, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Μια χαρά, ναι, δεν έχω αντίρρηση. Αν αλλάξει η όρεξη του αγωγού, δεν θα χάσει κανένα τη θέση. Ξεκάθαρος είστε. Και η όρεξη... Δεν ζητήσαμε εμείς να μην γίνει το έργο. Εμείς ζητήσαμε να μην γίνει το έργο εις βάρος, όπως είναι το έργο το συγκεκριμένο, να γίνει εις βάρος της ελληνικής οικονομίας. Γιατί γίνεται εις βάρος της ελληνικής οικονομίας. Να τηρηθούν δηλαδή και οι δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ του Ιανουαρίου του ΣΥΡΙΖΑ, όμως του 2015. Φυσικά. Γιατί αυτό μετά άλλαξε το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πάρα πολύ απλό. Και αυτός που δεν το καταλαβαίνει έχει παροπίδες. Εμείς λέμε το εξής, ότι ωραία να περάσει ο αγωγός, όχι εις βάρος της ελληνικής οικονομίας και εις βάρος της δικής μας οικονομίας, έτσι. Γιατί από τη στιγμή που περίπου 27.000 στρέμματα κατά την κατασκευή και περίπου 4 με 5.000 δεν θα παράγουν πλέον
την συγκεκριμένη διαδρομή, αυτό το προϊόν καταλαβαίνετε ότι πλέον θα γίνεται εισαγωγή. Κάνουμε που κάνουμε εισαγωγές, θα κάνουμε ακόμα περισσότερες. Όσον αφορά το μέλλον, θα χάνονται εισοδήματα από φορολογίες και από όλα αυτά, από ΦΠΑ και όλα αυτά, από τους αγρότες, οι οποίοι δεν θα καλλιεργούν το συγκεκριμένο κομμάτι. Ενώ αν ο αγωγός περνούσε από περιοχές όπου δεν καλλιεργούνται και υπάρχουν αυτές οι περιοχές και δεν θα είχε χάσιμο από τη μία πλευρά και θα είχε ωφέλη από την άλλη. Ούτε τέλη διέλευση πληρώνει ο συγκεκριμένος αγωγός, ούτε αντισταθμιστικά ωφέλη δίνει. Μην μπερδεύεται κανείς. Εσείς τώρα, σαν αγροτικό σύλλογος, είχατε κάνει μια μεγάλη κινητοποίηση, είχατε κόσμο, θυμάμαι στις Κρινίδες. Παραμένουν όλοι αυτοί στις επάλξεις, κύριε Καλπακίδη, ή λίγο βαρέθηκαν, να το πω έτσι? Κοιτάξτε, δεν ήταν, το συλλαλητήριο που κάναμε τον Φεβρουάριο, συμμετείχαν πολίτες και αγρότες από την περιοχή των Σερών, από την περιοχή της Δράμας, του Δοξάτου και της Καβάλας. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει το νούμερο. Ίσως να έχει γίνει και μεγαλύτερο, γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος αρχίζει και αντιλαμβάνεται τι πραγματικά συμβαίνει. Φυσικά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν πάρει κάποια χρήματα, τα θεωρούν ότι είναι ικανοποιητικά, είναι ένα μικρό ποσοστό αυτό τουλάχιστον στην περιοχή μας, και ενδεχομένως να έχουν την ίδια άποψη που είχαν. Λίγοι είναι αυτοί που έχουν αλλάξει, αλλά θα είναι γνωστό το ότι έχουν προσθεθεί κι άλλοι. Κάτι που θα θέλετε να πείτε, κύριε Φιρινίδη, στον κύριο Καλπακίδη? Εγώ θα πω του Θέμη ότι σε δικό μου χωράφι, το οποίο απέχει 40, δεν περνάει μέσα από το χωράφι, είναι 9 στρέμματα το χωράφι, Θέμη, απέχει 40 με 50 μέτρα από το σημείο που θα μπει ο αγωγός και μου προτείναν για χωράφι 9 στρεμμάτων 800 ευρώ αποζημίωση. Προφανώς κάποιο μέχρι τα 20 και 20 μέτρα, ένα πολύ μικρό κομμάτι θα μπαίνει μέσα στο δικό σου χωράφι, γιατί η μικρότερη αποζημίωση που δίνει είναι 900 ευρώ. Από εκεί και πέρα ισχύει αυτό που σας είπα προηγουμένως, γιατί πριν από μερικές μέρες, αυτό που σας λένε η απλή λογική, έτσι, δεν ξέρω κάποιο νομικό ή κάποιο νόμο που το λέει αυτό, από εκεί που θα περάσει η Εγνατία σε γειτονικά χωράφια, του ζητάνε να πληρώσουν χρήματα, αυτό μου είπε κάποιος, γιατί παίρνει αξία το χωράφι τους. Οπότε, όταν παίρνει αξία το χωράφι, μας πληρώνουμε, και όταν μειώνει την αξία, πρέπει να μας την πληρώνει αυτός που μας μειώνει την αξία. Είναι η απλή λογική. Οπότε, στα 200 μέτρα δεξιά και αριστερά από τον αγωγό, προτείνω τους ανθρώπους, όλους αυτούς οι οποίοι φύγονται και δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ και μειώνει την αξία των κτημάτων, να κινηθούν εναντίον της εταιρείας για να αποζημιωθούν. Εθνικής σημασίας το έχουν βαφτίσει το έργο και κοινής ωφέλειας, προκειμένου να περνάει από όπου θέλει και να μην πληρώνει φόρους και ΦΠΑ και όλα αυτά, και έχει απαλλαγή από τη δέσμευση για την πενταετία του ΦΠΑ. Δεν μπορεί όμως να γίνεται εις βάρος των πολιτών της χώρας, και το έχουν βαφτίσει έτσι. Εθνικής σημασίας και εθνικής και κοινωνικό αγαθό είναι και η γη, η οποία παράγει τροφή για να τρέφεται ο κόσμος, και δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας αυτό. Οπότε θα πρέπει η συγκεκριμένη κοινοπραξία, τουλάχιστον από τις περιοχές που έχουν αποδεχτεί την όρεξη, να διεκδικήσουν και να αποζημιωθούν και την περιοχή των 200. Τι προγραμματίζετε τώρα, κλείνοντας, κύριε Καλπακίδη, τι προγραμματίζετε από εδώ και πέρα? Εμείς ήμασταν πάντοτε ξεκάθαροι. Ακολουθούμε την νόμιμη οδό. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να εφαρμόζονται οι νόμοι. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει ισονομία. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε όλα τα όπλα και τη διάθεση για να αλλάξουμε τον ίδιο. Θα μπουν όμως για να ξεκινήσουν το έργο? Όλη η ιστορία αυτή είναι τώρα. Θα μπουν ή θα παγορευτεί η είσοδος? Από τη στιγμή που εμείς διαφωνούμε με την καταστροφή των χωραφιών μας, θα είμαστε μπροστά στα μηχανήματα πάντοτε, ό,τι και να γίνει. Θέμη, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι του αγωγού ΤΑΠ δουλεύουν στο αγρόκτημα Λιβύας. Και λέω τη Λιβύα γιατί προεδρεύει και τη Λιβύα. Των αγροτών της Λιδίας, αυτή τη στιγμή δουλεύουν στο αγρόκτημα της Λιδίας, στο αστατενάκι των Φιλίππων. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι από την περιοχή της Λιδίας αυτοί δεν έχουν, οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες δεν έχουν υπογράψει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καθημερινώς περνάνε από εκεί και βλέπουν τα χωράφια τους, και αν σε περίπτωση μπουν σε κάποιο χωράφι το οποίο δεν έχει υπογράψει, θα είμαστε εκεί μπροστά. Δεν το συζητάω αυτό. Και ο Δήμος Δοξάτου δεν υπογράφει, γιατί έχει κάποια χωράφια δημοτικά και αυτή τη στιγμή είναι μέσα στα χωράφια του Δήμου Δοξάτου. Έχουμε συνεννοηθεί να μιλήσει και ο Δήμαρχος του Δοξάτου, κ. Δαλακάκης. Περιμένατε πάντως, κλείνοντας, κύριε Καλπακίδη, μια μεγαλύτερη στήριξη και των αγροτών της Δράμας, από όσο καταλαβαίνω? Κοιτάξτε να δείτε, οι αγρότες της Δράμας όσο μπορούσαν να στηρίξουν αρχικά το είχαν κάνει. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν υπογράψει
και έχω περιγράψει ποιοι είναι αυτοί που έχουν υπογράψει. Δεν νομίζω ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει τη δικαιοδοσία να συμμετέχει. Από εκεί και πέρα, εμείς κοιτάζουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Όταν μας ζητηθεί, οτιδήποτε μας ζητηθεί, πληροφορίες και όλα αυτά, είμαστε στη διάθεση. Αν ζητηθεί να παρευρεθούμε εκεί σε οποιαδήποτε διαμαρτυρία θα γίνει, είτε να κλείσουμε μηχανήματα, είτε οτιδήποτε, θα είμαστε εκεί. Μπορούν να σταματήσουν τα μηχανήματα ακόμα και σήμερα, μέχρι και να μαζέψουν και τους σωλήνες τους να φύγουν. Μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό, αρκεί να το θέλει ο κόσμος. Αν το θέλει ο κόσμος, μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Το ζήτημα είναι ότι σε κάποια άλλη εκπομπή το είχε πει κάποιος και νομίζω ότι ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ότι τα λεφτά είναι πολλά άρη για κάποιους και προφανώς δεν μπορούν να αντισταθούν. Και οι περισσότεροι ασχολούνται με επαγγέλματα τα οποία δεν έχουν σχέση με τα χωράφια. Βρέθηκαν κληρονόμοι από τους πατεράδες τους ή από κάποιους άλλους και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Μόνο να πάρουν κάποια 5-7 χιλιάρικα και δεν τους ενδιαφέρει για το αν το χωράφι τους χάσει την αξία, αξία του ή όχι. Αυτοί υπογράψαν πρώτη, Θέμη. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά και ξέρω σε ποιους αναφέρομαι. Ουσιαστικά με την όδευση αυτή μηδενίζεται η αξία των χωραφιών, μηδενίζεται ουσιαστικά, γιατί και 100 και 200 στρέμματα να είναι το χωράφι, από τη στιγμή που περνάει μέσα ο αγωγός αυτομάτως χάνει την αξία του. Και πρέπει να αναρωτηθούν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες ότι αν θέλανε να αγοράσουν ένα χωράφι και περνούσε ένας αγωγός από μέσα, θα πηγαίνουν να το αγοράσουν. Να σας... δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το ότι σε περίπτωση ανωτέρας βίας η εταιρεία δεν αναγνωρίζει τίποτα. Οποιοδήποτε ατύχημα και να γίνει, οποιαδήποτε ζημία και να προκληθεί, η εταιρεία δεν αναγνωρίζει τίποτα. Και ολοκληρώστε, κύριε Καλβακίδη. Ολοκληρώνω. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ζητήματα ανοιχτά και ο καθένας από εμάς είναι υπεύθυνος για αυτά που έκανε και για αυτά που δεν έκανε. Το ζήτημα είναι ότι καταστρέφεται η περιοχή και πρέπει να το κατανοήσουμε, να αφήσουμε τα λεφτά στην άκρη, γιατί μπορεί να έχουμε όλοι ανάγκη από χρήματα, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε ανάγκη από τροφή και από αξιοπρέπεια. Να σας ευχαριστήσω, Θέμης Καλπακίδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Καβάλας. Έδωσε το στίγμα, έδωσε το πρόβλημα, αναφέρθηκε στο ότι ζητάνε αλλαγή της όδευσης και φυσικά να μην μπαίνουν σε ιδιοκτησίες οι οποίες δεν έχουν αποζημιωθεί, αν κατάλαβα καλά. Εδώ δηλαδή αποζημιώνονται, έχουμε Βουλή, να πάρουμε μια γεύση, κυρίες και κύριοι, από Βουλή με τον Άλεξη Τσίπρα στο Βήμα. Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης ήθελε να κάνει απολύσεις στο δημόσιο και είναι υπέρ των μαζικών απολύσεων και της απορρίθμισης της εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Μιλάει ο κ. Μητσοτάκης που στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μας είπε ότι έχει σχέδιο να μειώσει τους φόρους κόβοντας κοντά στα 2 δις από δημόσια νοσοκομεία, δημόσια σχολεία και καταργώντας όλα τα προγράμματα κοινωνικής στήριξης των αδυνάτων, όπως αυτό για την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης που εσείς δημιουργήσατε, που έφερε αυτή εδώ η κυβέρνηση ως πρώτο μέτρο, όταν όλοι και εσείς πρώτοι λέγατε ότι είναι μονομερής ενέργεια. Αυτά θέλετε να καταργήσετε. Να λοιπόν γιατί η δική σας κριτική, κύριε Μητσοτάκη, είναι μια κριτική που δεν μπορεί να πιάσει τόπο. Είναι μια αιώλη κριτική. Γιατί το δικό σας δήθεν εναλλακτικό πρόγραμμα είναι απολύσεις, περικοπές, απορρίθμιση και συρρήκνωση του δημόσιου συμφέροντος. Και ο λαός μας αυτό το γνωρίζει. Το γνωρίζει γιατί άλλωστε σας θυμάται που το κάνατε αυτό πολύ καλά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι σας έχει μείνει λοιπόν για να πείσετε πως η χώρα έχει μεγάλη ανάγκη αυτό που τελευταία ονομάζεται πολιτική αλλαγή, δηλαδή τι, να επιστρέψετε εσείς ξανά στην εξουσία, παρά το γεγονός ότι μέσα σε ένα χρόνο, σε τρεις διαδοχικές κρίσιμες αναμετρήσεις, δύο εκλογές και ένα δημοψήφισμα, απεφάνθη ο ελληνικός λαός, απέναντί σας και τις τρεις. Η δυνατότητα λοιπόν να πείσετε ότι διαθέτετε εναλλακτική πρόταση διεξόδου δεν σας βγαίνει με σφαίρες. Το όνειρο, η επιθυμία, ο πόθος σας ότι καταραίει η οικονομία και αυτό δεν σας βγαίνει. Δυστυχώς για εσάς, ευτυχώς για τη χώρα. Τι σας μένει λοιπόν? Σας μένει ένα πράγμα, να στηγηθείτε πίσω από τους κρεοκοπημένους εκδότες και τους δυσαρεστημένους καναλάρχες που περνούν για πρώτη φορά
για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση από το Δημόσιο Ταμείο. Και γι' αυτό είναι δυσαρεστημένοι. Και γι' αυτό εξαπολύουν και ένα πρωτοφανή πόλεμο λάσπης. Και ο στόχος σας εδώ είναι νομίζω προφανής. Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά θα δώσουμε το λόγο φυσικά στον κύριο Φιρινίδη, ο οποίος στο πρώτο μέρος, έχοντας τον κύριο Καλπακίδη τηλεφωνικά, ουσιαστικά συμμετείχε στην εκπομπή χωρίς να έχει πάρει θέση, να μας δώσει το στίγμα του για αυτό το ζήτημα. Θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή για τον αγωγό ΤΑΠ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Δοξάτου και με τον Πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Κυρίες και κύριοι, θα δούμε για κάποια ρεπορτάζ. Μείνετε μαζί μας.